Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τέλιος Πέτσας μίλησε για τις τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο, για το μεταναστευτικό και αν θα κηρυχθούν τα νησιά σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, για τον κατώτατο μισθό και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε για το παρασκήνιο της εισόδου του Όρουτς Ρέι στα ελληνικά θαλάσσια ύδατα, τονίζοντας ότι την πορεία του Όρουτς Ρέι την παρακολουθούσαμε από την ώρα που μπήκε στα δικά μας θαλάσσια ύδατα και γι' αυτό στείλαμε τον Νικηφόρο Φωκά. Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, συμπλήρωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη του στο OPN. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι είμαστε μακριά από τη Χάγη και αυτό που θέλουμε είναι να προχωρήσουμε τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης με Τουρκία και αν υπάρξει θετικό έδαφος να ξεκινήσουν οι διερευνητικές επαφές με την Τουρκία. Για το προσφυγικό, ο κύριος Πέτσας υπογράμμισε ότι στο σχέδιο της κυβέρνησης είναι η αποσυμφόρηση των νησιών με τη μεταφορά των προσφύγων στην ενδοχώρα ή μέσα αίτησης ασύλου, ενώ παράλληλα θα προχωρήσουν και οι κλειστές δομές. Όσον αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι κάνουμε έκκληση στους πολίτες να μπουν στο υφιστάμενο σύστημα που λήγει στις 30 Απριλίου. Από το Μάιο θα υπάρχει ένα νέο πτωχευτικό δίκαιο, οι λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές στο αμέσως προσεχές διάστημα. Πάντως όσοι νιώθουν ότι απειλούνται ότι θα χάσουν την κατοικία τους, να μπουν στο σύστημα μέχρι την 30 Απριλίου. Για το πότε θα έρθει η κανονικότητα στην αγορά εργασίας, ο ΚΑΠΑ, Πέτσας είπε ότι έχουμε δρόμο ακόμα για να δούμε κανονικότητα στην αγορά εργασίας. Ελπίζουμε σε περαιτέρω μείωση της ανεργίας και το 2020 και το 2021 και περιμένουμε και τις επενδύσεις όπου θα δώσουν περαιτέρω δουλειά. Για τον κατώτατο μισθό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι στο Υπουργικό Συμβούλιο του Ιουνίου θα αποφασιστεί η αύξηση του. Δεν μπορώ να πω τι ποσοστό αύξησης θα υπάρξει, αλλά θα υπάρξει, τέλος για την εισφορά αλληλεγγύης ο ΚΑΠΑ. Πέτσας είπε ότι θα υπάρξει μεγάλη μείωση μέσα στο 2020 της εισφοράς αλληλεγγύης, ενώ έχουμε δεσμευθεί ότι θα υπάρξει ισοσταθμική μείωση 8% του ένφια μέσα στο 2020.